Φίλοι μου, καλώς ορίσατε σε μια καινούρια, ολοκένουρια τρίλεπτη τρίτη. Είμαστε ξανά εδώ μαζί. Μισό. Ξανά εδώ μαζί σε μια καινούρια εκπομπή. Έχουμε καιρό να κάνουμε. Ας περάσουμε όμως στο στούντιό μας. Έτοιμοι και πάλι μαζί για μια καινούρια εκπομπή. Πάμε να δούμε τη σημερινή τρίλεπτη τρίτη. Καλώς ορίσατε, φίλες μου και φίλοι μου. Είμαι ο Χρήστος Τσιντσάρης και αυτή είναι η εκπομπή... Ποια εκπομπή κάνουμε? Είμαι ο Χρήστος Τσιντσάρης και αυτή είναι η εκπομπή Τρίλεπτη Τρίτη. Μια εκπομπή που ασχολείται με τα τουατζίδικα θέματα και δίνει απαντήσεις στις δικές σας ερωτήσεις. Πριν μπούμε όμως στο θέμα της σημερινής εκπομπής, έχω κάποια πράγματα να μοιραστώ μαζί σας, κάποια χαρμόσυνα νέα. Έχουμε πραγματοποιήσει λοιπόν την κλήρωση του διαγωνισμού μας που θυμάστε, ένα εντελώς παντελώς δωρεάν τατουαζάκι. Ο νικητής λοιπόν του διαγωνισμού μας αυτή τη φορά είναι ο Georgios Pironakis. Συγχαρητήρια, Georgie, έχεις κερδίσει ένα δωρεάν τατουαζάκι. Μπαγασάκο. Λοιπόν, για όλους εσάς όμως που δεν κερδίσατε αυτή τη φορά, μη στεναχωριέστε, θα υπάρχουν πάρα πολλές κληρώσεις στο μέλλον. Επομένως, αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι και έχετε αφήσει τα στοιχεία σας στο link που παραθέτω στην περιγραφή κάθε βίντεο, να είστε σίγουροι ότι κάποια στιγμή που θα πάει, μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός ή η τυχερή που θα κερδίσει ένα δωρεάν τατουαζάκι ή άλλα υπέροχα δώρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως το σημερινό μας θέμα, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και μας το στέλνει, μισό λεπτάκι να σας πω, μας το στέλνει ο El Plebeos de Φτοχαντέλ. Ωραίο όνομα ρε φίλε. Λοιπόν, μας ρωτάει ο El Φτοχαντέλ, πόσο μπορεί να δυσκολέψει τον τατουέρ μια κακή επιδερμίδα με ελιές. Λοιπόν, πολύ καλή ερώτηση και θα την απαντήσω αμέσως τώρα. Πάμε να βάλουμε 3 λεπτά στο χρονόμετρο. Ευχαριστώ πολύ και φύγαμε. Λοιπόν, El Φτοχαντέλ, την ερώτησή σου τη βρίσκω πάρα πολύ σωστή και θέλω να εξηγήσω κάποια πράγματα, γιατί οι περισσότεροι θεωρούν ότι το τατουάζ είναι μια εκτύπωση που άπαξ και δείξει το σχέδιο στον τατουέρ θα στο βγάλει ακριβώς έτσι. Λάθος. Πολλά πράγματα μπορούν να ευθύνονται για το πόσο καλά ή κάκιστα μπορεί να γράψει ένα τατουάζ πάνω σε δέρμα. Λοιπόν, η επιδερμίδα μας, παιδιά, δεν είναι σαν μία λευκή κόλλα χαρτιού. Πολλοί είναι οι παράγοντες εκείνοι που μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση ενός τατουάζ. Κατά κύριο λόγο παίζει ρόλο η δεξιοτεχνία, η εμπειρία αν θέλεις του tattoo artist. Όσο πιο έμπειρος είναι ένας tattoo artist, τόσο πιο εξοικειωμένος είναι με πολλούς άλλους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την απόδοση. Όπως είναι το δέρμα μας, όπως είναι ο εξοπλισμός, όπως είναι τα χρώματα και διάφορες άλλες τεχνικές δυσκολίες οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν το αποτέλεσμα. Ένας άλλος παράγοντας πέρα από τον tattoo artist είναι και η επούλωση, το πόσο καλά θα φροντίσεις εσύ το τατουάζ που έχεις πάνω σου. Έχω δει τραγικά λάθη που γίνονται είτε βάζοντας πάρα πολύ κρέμα πάνω στην επιδερμίδα, ειδικά τώρα το καλοκαίρι ο άλλος χτυπάει τατουάζ και πηγαίνει κάνει μπάνια στη θάλασσα, ή έχω δει περιπτώσεις που μολύνεται το τατουάζ και εκεί πέρα είναι πολύ τραγικά τα πράγματα. Οπότε όλη αυτή η κατάσταση της επούλωσης που στο κάτω-κάτω είναι στο δικό σου χέρι το πόσο καλά θα φροντίσεις την επιδερμίδα σου και το νέο σου τατουάζ, σίγουρα επηρεάζει και το τελικό αποτέλεσμα. Επίσης, ένας άλλος παράγοντας είναι και τα υλικά που χρησιμοποιούνται πάνω σε ένα τατουάζ. Όσο καλύτερης ποιότητας είναι τα υλικά, οι βελόνες, ο εξοπλισμός, τα χρώματα, πολύ σημαντικό, όσο καλύτερης ποιότητας είναι, τόσο καλύτερο θα είναι και το τελικό αποτέλεσμα. Αλλά αν αφαιρέσουμε όλα αυτά και τα βάλουμε λίγο στην άκρη, ένας κρίσιμος παράγοντας είναι το δικό σου δέρμα.
Και ως προς το δέρμα, σίγουρα παίζει ρόλο η ποιότητα του δέρματός σου, αλλά και η κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Ένα δέρμα με ξηροδερμία, ένα δέρμα το οποίο έχει ενδεχομένως καεί από τον ήλιο ή είναι αρκετά ευαίσθητο, μπορεί να επηρεάσει το τελικό αποτέλεσμα σίγουρα. Επίσης παίζει ρόλο και η ποιότητα του δέρματός. Όπως ρωτάει και ο φίλος μας ο Ελφτό Χαντέλ, ένα δέρμα το οποίο είναι γεμάτο ελιές δεν μπορεί να χτυπηθεί ενδεχομένως με την ίδια ευκολία που θα χτυπιόταν ένα δέρμα το οποίο ήταν λίγο άσπρο, γαλατούχο, τρυφερό και απαλό. Δεν είναι μόνο οι ελιές. Και θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Έχω τύχει σε περιπτώσεις που, όπως θα το πω ευγενικά, ένας τύπος είχε έρθει μια φορά και το δέρμα του ήταν τόσο σκληρό. Παρόλο που δεν ήταν μαυρισμένος από τον ήλιο, η επιδερμίδα του ήταν τόσο τσιτωμένη και τόσο άγρια που δύσκολα έμπαινε και η βελόνα, για να γράψει σωστά, και ακόμα και ο πιο σκούρος τόνος που είχα έβγαινε σχεδόν γκρι. Δεν έγραφε, με λίγα λόγια. Άρα φίλε Φτωχαντέλ, για να απαντήσω στην ερώτησή σου, σίγουρα παίζει ρόλο η επιδερμίδα. Παίζει ρόλο ο καμβάς που θα δημιουργήσεις ένα έργο. Άλλες περιπτώσεις είναι οι δερματικές παθήσεις, όπως είναι η ψωρίαση. Σε αυτές τις περιπτώσεις σίγουρα δεν μπορούμε να χτυπήσουμε τατουάζ πάνω από τη συγκεκριμένη περιοχή. Άλλες περιπτώσεις είναι τύποι δέρματος ή σημεία του δέρματος μας που έχουν π.χ. ραγάδες. Οι ραγάδες κάνουν εξαιρετικά δύσκολη την διαδικασία του τατουάζ. Μπορεί να παρουσιάσει δηλαδή κάποια αλλίωση στον χρωματισμό ή στη γραμμή που θα διαπεράσει το σημείο της ραγάδας. Επίσης, το ίδιο συμβαίνει και στις περιοχές του δέρματος οι οποίες έχουν κάποιο τραύμα. Κάποια τομή η οποία έχει επουλωθεί μεν, αλλά το δέρμα δεν είναι όπως το υπόλοιπο δέρμα που έχουμε. Υπάρχουν όμως και τα δέρματα τα οποία είναι σκληρά σαν σόλες. Είναι δέρματα τα οποία με πολύ μεγάλη δυσκολία και πολύ μεγάλο κόπο γράφει το τατουάζ πάνω στην επιφάνεια. Άρα φίλε Φτωχαντέλ, και ως προς την ερώτησή σου, ναι. Ο τύπος του δέρματος και η κατάσταση στην οποία βρίσκεται σαφώς παίζουν ρόλο στο αποτέλεσμα και στο πώς θα γράψει ένα τατουάζ πάνω μας. Άρα κλείνοντας, φροντίστε την επιδερμίδα σας και σας περιμένω όλους στον Νίκο Τατού στη Δημητρίου Γούνερ για να κάνουμε ένα όμορφο τατουαζάκι. Α, και πριν ξεχάσω, αν σου αρέσει το περιεχόμενό μας, κάνε μας ένα like, το γουστάρουμε πάντα και μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο κανάλι αν δεν έχεις κάνει ήδη. Έχεις κάποια δική σου ερώτηση? Ας την εδώ πιο κάτω στα σχόλια και σίγουρα θα χαρώ να τη διαβάσω και γιατί όχι να την απαντήσω σε ένα καινούριο βιντεάκι. Είμαι ο Χρήστος Συντσάρης από τα στούδιο του Νίκο Τατού Κρου στη Δημητρίου Γούνερ. Αυτά για σήμερα, τα λέμε την επόμενη φορά σε ένα καινούριο ολόφρεσκο επεισόδιο της Τρίλη της Τρίτης. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, την αγάπη μου. Καλώς ορίσατε φίλοι μου και φίλες μου. Τι εκπομπή πράγμα. Σήμερα τι εκπομπή έχουμε ρε φίλε.